Δύσκολες ώρες για τη Μάρθα Καραγιάννη αφού νοσηλεύεται ξανά σε ιδιωτική κλινική. Όπως γράφει η Εσπρέσο και ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας, η μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου και του κινηματογράφου εισήχθη σήμερα το πρωί προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη αφαίρεση χολής. Θυμίζουμε πως η Μάρθα Καραγιάννη στα μέσα Φεβρουάριου εισήχθη εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική, μετά από έντονους πόνους που είχε στην κοιλιακή χώρα. Έπειτα από εξετάσεις που υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε πρόβλημα με τη χολή, ενώ οι γιατροί της συνέστησαν άμεση αφαίρεση. Δυσάρεστες εξελίξεις για το Μέγκα, ωστόσο, αν και όλα ήταν έτοιμα για την εγχείρηση, ο κορονοϊός και η καραντίνα άλλαξαν τα σχέδια, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αναβάλουν την επέμβαση, η οποία μετατέθηκε για αύριο, 2 Ιουνίου. «Θα σε αγαπώ για πάντα», ξέσπασε η Μάρθα Καραγιάννη για το θάνατο του Κώστα Βουτσά, βίντεο. Σπάραξε η Μάρθα Καραγιάννη στο αντίο της τον Κώστα Βουτσά, λέγοντας πως θα τον αγαπάει για πάντα. Οι δύο ηθοποιοί ήταν φίλοι επί πολλά χρόνια, ενώ είχαν πρωταγωνιστήσει και σε μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Οι δύο ηθοποιοί είχαν μια πολύ στενή φιλία και έπαιξαν σε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες μαζί για πολλά χρόνια. Δείτε και το σπαραγμό της Ελένης Μενεγάκη, η ίδια μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Star, αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της Κωστάκη και συγκλώνησε με τα λόγια της. «Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να είμαι κοντά του να το χαιρετήσω για τελευταία φορά. Στο καλό Κωστάκη, θα τον αγαπώ πάντα, θα μου λείπει», δήλωσε χαρακτηριστικά.